Καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε γιατί έχουμε πια ραγδαίες εξελίξεις εν ώψη των εκλογών του προσεχούς Νοεμβρίου, αλλά μετά το πρόσφατο debate που είδαμε ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και τον κύριο Μπάιντεν, μου φαίνεται ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή το debate και πώς το είδατε. Καταρχάς να χαιρετήσω όλους τους φίλους μας σαν δωδεκάνησα. Αγαπάμε πάρα πολύ την Ρόδο, έχουμε έρθει πάρα πολλές φορές. Να θυμηθείτε να εγγραφείτε οι ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι και να ψηφίσετε στις εκλογές. Λοιπόν, πώς βλέπουμε το debate. Ήταν απολύτως αναμενόμενο και θα έλεγα, όσο και ανατρεπτικό και αν φαίνεται, ο Biden πήγε σχετικά καλά, με την έννοια ότι περιμέναμε πολύ χειρότερα. Μέχρι τη μέση του debate ήταν τραγική η εμφάνισή του. Λιγάκι από τη μέση και μετά κάπως συνήλθε λίγο. Ακόμα και οι δικοί του βέβαια λένε ότι έχασε παταγωγός, δηλαδή πήρε μηδενική βαθμολογία, αλλά περιμέναμε, το λέω αστειευόμενος αυτό, να πάθει αρκετά χειρότερα, δηλαδή πάγωσε μόνο 5-6 φορές. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει τα προβλήματά του, έχει πάθει ένα εγκεφαλικό, το οποίο βέβαια το κρύβουνε. Είναι σε αρκετά δύσκολη κατάσταση. Αντίθετα, ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια πάρα πολύ εύκολη, παρά το ότι οι εύκολες ερωτήσεις πηγαίναν στον Biden, οι δύσκολες στον Τραμπ, ο Τραμπ επεκράτησε. Αυτά για το debate. Τα υπόλοιπα πάμε για μια σαρωτική νίκη και νομίζω ότι είναι σκόπιμο να μιλήσουμε τώρα, διότι πολλοίς κόσμος δεν ξέρει για το εάν μπορούν οι δημοκρατικοί σε αυτό το στάδιο να αλλάξουν υποψήφιο. Αυτή θα ήταν και η ερώτησή μου και θα ήθελα να μας απαντήσετε πάνω σε αυτό. Γιατί ούτως ή άλλως ακόμα και το Time έγραψε «Inside Biden's debate disaster and the scramble to quell democratic panic» και μάλιστα τον δείχνει με την έξοδο, τη λέξη panic και την έξοδο από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπάρχει μία... Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πανικός βέβαια στους δημοκρατικούς, αλλά και πάλι προσπαθούν να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν. Θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσετε τώρα αυτό ακριβώς που θέσατε. Ένα σχόλιο πριν το ξεκινήσω. Αν ήμουν δημοκρατικός ψηφοφόρος, θα αισθανόμουν πολύ προσβεβλημένος από όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου και την παραπληροφόρηση που μου έκανε το ίδιο κόμμα, το ίδιο μου το κόμμα. Δηλαδή, επί μήνες, για να μην πω χρόνια, μας διακηρύσουν όπου μπορούν ότι ο Biden είναι ο καλύτερος πρόεδρος, είναι σε αρίστη κατάσταση υγείας. Με συγχωρείτε, δεν τα ξέρανε αυτά όταν τον κατεβάζανε υποψήφιο. Είναι πολύ αργά να γίνει αυτή τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση έπρεπε να την κάνουν μεταξύ τους και το θεωρώ είναι πολύ προσβλητικό προς τους ψηφοφόρους, τους οποίους μέχρι πριν από 3-4 μέρες καλούσαν να ψηφίσουν το Biden στις προκριματικές. Και εδώ είναι το συνταγματικό πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι πολιτείες, ο λαός έχει μιλήσει και λέει ότι εμείς θέλουμε τον Biden. Υπήρχαν και άλλοι υποψήφοι. Ήταν ο Dean Phillips, ο οποίος μάλιστα σου το έλεγε από την αρχή. Ότι παιδιά, κοιτάξτε, εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά τον παραγωνίσαν. Όπως επίσης παραγωνίσαν και τον JF Kennedy, τον οποίο τον διώξαν από το Δημοκρατικό Κόμμα, όταν τόλμησε να ζητήσει να κατέβει και αυτό στις προκριματικές εκλογές. Δηλαδή όλο το κόμμα, όλος ο μηχανισμός συστηματικά προωθούσε την υποψηφιότητα του Biden, ενώ γνώριζαν κάλλιστα, και το διατρανώνω αυτό, κάλλιστα ότι ο Biden είχε όλα τα προβλήματα που έχει. Δεν έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ή μάλλον η αποφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα του debate. Ο ίδιος Biden ήταν πριν, ο ίδιος Biden και θα είναι και μετά. Πάμε λοιπόν τώρα στο συνταγματικό πρόβλημα. Πρώτον, το ηθικό το ανέλησα, διότι είναι μεγάλη προσβολή προς τους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Κόμματος, στους οποίους ουσιαστικά η ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος λέει ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι θα ψηφίσετε εσείς, εμείς ξέρουμε καλύτερα από εσάς και μας είναι αδιάφορο το αποτέλεσμα των προκριματικών εκλογών που έχει γίνει στο 95% των πολιτών.
Πάμε τώρα λοιπόν στο σοβαρό πρόβλημα. Τρεις πολιτείες ήδη έχουν κλειδώσει τα ονόματα των υποψηφίων. Είναι η Τζόρτζια, είναι το Wisconsin και είναι η Νεβάδα. Σε αυτές τις πολιτείες δεν μπορούν να βγάλουν το Biden. Ειδικά το Wisconsin, ο μόνος τρόπος για να βγει ο υποψήφιος είναι με το θάνατό του. Η μόνη λύση που θεωρητικά έχουν, αλλά θα χάσουν και τους εκλέκτορες του Wisconsin, είναι να κάνουν τη διαδικασία καθαίρεσης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου όμως χρειάζεται πλειοψηφία 2/3. Και να είσαστε σίγουροι ότι εμείς είναι οι Ρεπουμπλικανοί, δεν τους κάνουμε τη χάρη να τους ξελασπώσουν στο πρόβλημα που ήδη δημιουργήσανε. Δηλαδή θα πρέπει να συνεδριάσει η κάτω Βουλή και να αποφάσει με πλειοψηφία 2/3. Τώρα φανταστείτε ότι η Δημοκρατική είναι μειοψηφία στην Βουλή, έτσι. Ακόμα και να καταφέρουν να πείσουν 20-30 βουλευτές από τους Ρεπουμπλικάνους, τους light, αυτούς που λένε εμείς Ράινο, Ρινόκερος, Republicans, δεν θα φτάσουν ποτέ το 2/3. Λοιπόν, άρα έχουν συνταγματικό πρόβλημα στο πώς θα καθαρέσουν το Biden, και να θυμηθούμε ότι εάν ο Biden καθαιρεθεί λόγω ανίας από το αξίωμα του Προέδρου, τη θέση του θα αναλάβει η Καμάλα, η οποία είναι λιγότερο δημοφιλής και ιδιαίτερα αποτελεσματική και, όπως λέμε χαρακτηριστικά στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εδώ και χρόνια, η καλύτερη ασφάλεια του Biden ότι κανένας δεν θα τον απειλήσει στην Προεδρία είναι το γεγονός ότι η αντιπρόεδρος είναι η Καμάλα. Και κανένας, όλοι οι δημοκρατικοί μεταξύ της Καμάλα και του Biden, εννοείται θα προτιμήσουν Biden. Ναι, και βέβαια δεν ήταν και τόσο πολύ προβεβλημένη εδώ και πολλά χρόνια η Καμάλα Χάρις. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της η Καμάλα, το TikTok, το Viber και το Facebook γεμίζονται σατερικά βιντεάκια ακόμα και από τους ίδιους τους δημοκρατικούς. Η γυναίκα απλά δεν το έχει. Δεν θέλω να πω παραπάνω, ότι δεν θα ρωτηθεί ότι είναι μισήκακος και χερέκακος, επειδή αυτή τη στιγμή εμείς σαρώνουμε στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή είμαστε 6-8 μονάδες μπροστά στη λαϊκή ψήφο και είμαστε περίπου 345 εκλέκτορες, ενώ χρειαζόμαστε 270 και ο Biden έχει πέσει κάτω από τους 200, ίσως στους 150-160, και χάνει και πολιτείες που ήταν άχαστες. Νιου Τζέρζι το χάνει, το Νιου Χάμψερ το χάνει, χάνει πιθανόν και τη Νέα Υόρκη. Καλά, εννοείται τις Ράστα, τις πολιτείες τις έχασε όλες, που τις χρειαζόταν και τις τέσσερις, δηλαδή Πενσιλβάνια, Βισκόνσιν, Μίσιγκαν, και πιθανόν χάσει και το Σικάγο. Και εντωμεταξύ και οι άλλοι υποψήφοι, στους οποίους κατεβάζει το Δημοκρατικό Κόμμα, και αυτοί που, με συγχωρείτε, λάθος δικό μου, οι άλλοι υποψήφοι που θα θέλανε κατέβουν, αν μπορούσαν. Γιατί υπάρχουν χίλια προβλήματα ακόμα και στην. Ωραία, πείτε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα κάνει εσωκομματικό πραξικόπημα κατά τις δικές τους διατάξεις, που λέει ότι οι εκλέκτορες του Biden που θα διαταχθούν να ψηφίσουν κατά του Biden, διότι η νομοθεσία λέει το εξής, ότι όταν ένας εκλέκτορας στις προκριματικές εκλογές που ήδη έχουν βγει και ο Biden έχει πάρει 95%, αυτοί κατά 90% είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν Biden στο συνέδριο. Οπότε τι κάνουμε εκεί? Θα πρέπει ουσιαστικά οι Δημοκρατικοί να αλλάξουν όλους τους κανονισμούς. Εγώ θα λέω ότι το κάνουν. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Θα εξακολουθούν να έχουν το πρόβλημα ότι το συνέδριο δεν γίνεται τον Αύγουστο. Μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν κλειδώσει και άλλες 15-20 πολιτείες. Δηλαδή έχει σοβαρό συνταγματικό πρόβλημα. Και ξέρετε, ο πρόεδρος Τραμπ το είχε προαναγγείλει αυτό ότι θα γίνει. Πριν το debate, λέει ότι αμέσως μετά το debate θα σα έχω μία έκπληξη. Εμείς ξέραμε τι ήταν, αλλά δεν μας, είχαμε συμφωνήσει όλοι στο κόμμα να το κρατήσουμε τα στελέχη, να το κρατήσουμε εμείς και τώρα. Τώρα βέβαια μπορούμε να το πούμε. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι θα γίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι βλέποντας την μη παρουσία του Biden, όλοι θα σπεύσουν να προσπαθήσουν να πούνε υποψήφοι. Αλλά οι άλλοι υποψήφοι είναι πολύ χαμηλόπιλοι. Τι να πούμε για τον Newsom της Καλιφόρνια, ο οποίος τα έχει κάνει μαντάρα στην Καλιφόρνια, έχει μια
πολιτεία η οποία χάνει συνέχεια πληθυσμό, ο κόσμος σηκώνεται και φεύγει λόγω των τραγικών της προβλημάτων, διακοπές ρεύματος, εγκληματικότητα, τρελή φόρη, ανεργία, κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όπου και να πιάσει την καρδιά. Λοιπόν, ο Νιούσον δεν το παίζει. Η Βίτμερ τα ίδια, ο Πρίτσκερ είναι άγνωστος, μόνο με τα λεφτά του ίσως θα θελήσει να κάνει κάτι. Η Μισελ Ομπάμα είναι 20 πόντους πίσω, αφήστε ότι λέει ότι δεν θέλει, αλλά εγώ σας λέω ότι κατεβαίνει. Η μαύρη τη μισούνε. Γιατί τους είχε σκίσει στα θέματα των ατομικών δικαιωμάτων. Είναι γεγονός ότι δεν είναι τόσο πολύ δημοφιλής όσο θα περιμέναμε να είναι η Μισελ Ομπάμα. Μισελ Ομπάμα έχει κυρίως πρόβλημα στο μαύρο πληθυσμό. Δεν τη θέλουν με τίποτα. Μην ξεχνάμε κάτι το οποίο παραγνωρίζουμε. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι το κόμμα που έδωσε την ελευθερία στους σκλάβους μετά από έναν εμφυλίο πόλεμο. Που επί 40 χρόνια με την Restoration πάλευε με μαύρους βουλευτές και γερουσιαστές που ήταν μόνο από το δικό μας το κόμμα να βοηθήσει τους μαύρους πληθυσμούς στις απελευθερωμένες περιοχές και το πιο βασικό απ' όλα, την δεκαετία του 60 εμείς υπό την ηγεσία του ευαισιμότατου Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο οποίος ήταν σημαίνουν και εξέχως μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο γίνεται γαργάρα από όλους. Ακριβώς και δεν το χρησιμοποιούν αυτό, γιατί οι δημοκρατικοί χρησιμοποίησαν αρκετά πράγματα, αλλά δεν επικαλέστηκαν ποτέ όλα αυτά που μας λέτε τώρα. Έτσι. Και να κλείσουμε και κάτι, η Κλου Κλουξ Κλάν ήταν παρακλάδι του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτά καλά είναι να τα λέμε και να μην τα ξεχνάμε για να καταλαβαίνουν και κάποιοι μερικά πράγματα. Το κόμμα είναι το κόμμα υπέρ των ατομικών ελευθεριών και δυστυχώς στην Αμερική τα τελευταία χρόνια έχουν υποχωρήσει αυτές και πρέπει, γι' αυτό ακριβώς ο αμερικανικός λαός γυρίζει πίσω στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μαζικά. Οι μαύροι πλέον είναι μαζί μας, οι Ισπανόφωνοι είναι μαζί μας. Οι Ασιάτες είναι μαζί μας, η Αμερική είναι εντάξει, είναι ένα χωνευτήρι. Οι Ελληνοαμερικάνοι είναι μαζί μας, οι Ιταλοαμερικάνοι είναι μαζί μας. Είμαστε το κόμμα, για να θάψουμε στην ερώτησή σας, της κοινής λογικής. Και σας ακούω. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, του Supreme Court, που τελικά αναγνωρίζει μερική ασυλή από ποινικές διώξεις για ενέργειες που έγιναν όσο ήταν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ και βεβαίως αυτό του δίνει ένα boost που λέμε, μια όθηση για την Προεδρία. Σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο και να μου πείτε το σχόλιο σας. Βεβαίως. Το ανώτατο δικαστήριο είπε το αυτονόητο, ότι για πολιτικές αποφάσεις ο Πρόεδρος έχει ασυλία. Δηλαδή, αποφάσεις οι οποίες αφορούν την διαχείριση της χώρας δεν μπορεί να διώκεται από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Είδαμε τώρα, το τελευταίο καιρό, το τελευταίο χρόνο, έχει μεγάλη σημασία το timing. Δηλαδή, επί 3 χρόνια, όσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλεγε ότι αναλάμβανε την Προεδρία, την υποψηφιότητα, δεν δήλωνε υποψήφιος, κανένας δεν τον πείραζε. Μόλις δήλωσε υποψήφιος, ξαφνικά διάφοροι εισαγγελίσκοι σε διάφορα μέρη των ΗΠΑ για καθαρά ψηφοθερικούς λόγους αρχίσανε κύμα διώξεων κατά του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες ακόμα και οι ίδιοι δημοκρατικοί είπαν καλά, αφού υπήρχαν εντός εισαγωγικών αυτά τα δικήματα, γιατί δεν ξεκινήσατε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη χρονιά, γιατί το κάνατε προεκλογικά όλα αυτά τα πυροτεχνήματα, τα οποία φυσικά θα σβήσουν πολύ σύντομα και δεν θα προλάβουν καν τις εκλογές. Τώρα, το θέμα της ασυλίας. Υπήρχε λοιπόν μία κατηγορία σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ ότι δήθεν με την συμπεριφορά του όσο ήταν ακόμα πρόεδρος, δεν είχε ακόμα λήξει η θητεία του, δήθεν απελευθέρωσε, δηλαδή ήρε τον απόρριτο χαρακτήρα κάποιον εγγράφη. Αυτό λοιπόν είναι κατεξοχήν μια πολιτική κυβερνητική απόφαση. Για την κατοχή λοιπόν αυτών των εγγράφων δεν μπορεί να διωχθεί.
οι δημοκρατικοί θεώρησαν ότι δεν υφίσταται αυτή η απόφαση. Ήρθε λοιπόν το ανώτατο δικαστήριο και λέει ότι καλώς αποχαρακτήρισε τον Τραμπ αυτά τα. Και δεν μπορεί να διωχθεί για αυτή του την πράξη. Και όλη αυτή η σκευωρία, μία από τις σκευωρίες που κατέρευσε. Να πούμε λίγο για την άλλη σκευωρία της υπόθεσης που εντός εισαγωγικών καταδικάστηκε στη Νέα Υόρκη για το ίδιο αδίκημα ακριβώς. Δηλαδή ότι πλήρωσε χρήματα σε κάποιον άνθρωπο για να μην μιλήσει για κάποιο θέμα, Χασουμανή, η κυρία Κλίντον που την τσακώσανε στα πράσα, πλήρωσε πρόστιμο 1.200 δολαρίων. Ακριβώς για την ίδια πράξη. Υπάρχουν δύο μέτρα λοιπόν και δύο σταθμά και πλέον η πολιτική, η δικαστική εξουσία στην Αμερική έχει εργαλειοποιηθεί από τους δημοκρατικούς για πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία κατά πλήρη παραβίαση του κάθε νόμου, κάθε συνταγματικής τάξης και κάθε έννοιας πολιτικής λογικής την οποία φαίνεται ότι έχουν καταλήψει. Δεν θέλει. Αυτά είναι δείγματα πανικού. Έναν πολιτικό σου αντίπαλο τον κερδίζει στην πολιτική κονίστρα με ιδέες και με αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Όχι κάνοντας βήθος διώξεων σε βάρος του, οι οποίες, προσέξτε, όλες ξεκινήσανε αφού δήλωσε υποψηφιότητα. Και το λέει ο Τραμπ. Αν εγώ δεν είχα δηλώσει υποψηφιότητα, καμία από αυτές τις κατηγορίες δεν θα είχε διατυπωθεί. Και υπόψη για αδικήματα που έχουν παραγραφεί προπολού. Λοιπόν, για να κλείσουμε, θέλω να μου δώσετε μια εικόνα για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί θυμάμαι ότι είχαν δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές. Και πώς προετοιμάζεστε για τις εκλογές? Στην Ελλάδα έχουμε 180.000 περίπου Ελληνοαμερικανούς ψηφοφόρους. Μάλιστα, πάρα πολλοί από αυτούς μένουν στα Δωδεκάνησα. Έχουμε και ιδιαίτερη συγκέντρωση και στην Κάλυμνο και στη Ρόδο. Το 2020, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια που έκανε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, χρησιμοποιώντας το Κέντρο Βοηθείας, όλες τις υποδομές που έχουμε ανοίξει εδώ στην Ελλάδα, μάλιστα έχουμε αποκτήσει και δικά μας γραφεία, που έχουμε χτίσει ουσιαστικά μόνοι μας, για να στεγάσουμε το τηλεοπτικό μας σταθμό, το I Love Patrida, και να στεγάσουμε το Κέντρο Βοηθείας. Καταφέραμε λοιπόν και πετύχαμε ένα ρεκόρ αριθμό εγγραφών περίπου στις 36 με 38.000 νέες εγγραφές. Ενώ παλιά ως ψηφοφόροι. Κινητοποίησαμε τον κόσμο, αυτές οι ψήφοι πήγαν υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και ζητάμε τώρα από τον κόσμο με μια καμπάνια η οποία δυστυχώς προσκρούει σε πάρα πολλά προσκόμματα επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δυστυχώς μας μπλοκάρουν συστηματικά για τους ευνόητους πολιτικούς λόγους, μιας και ανήκουν σε ολιγάρχες που στηρίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα. Εντάξει, αυτό είναι εκτός από το X, λοιπόν, το πρώην Twitter. Κάνουμε μια λοιπόν καμπάνια να θυμίσουμε στους ψηφοφόρους ότι πρέπει να ανανεώσουν τις συγγραφές τους σε περίπτωση που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα μπορούν να καλέσουν το κέντρο βοηθείας μας για να τους βοηθήσει, να πούμε τον αριθμό 875-876-81-00, 6 μέρες, ανοιχτά Δευτέρα, Σάββατο, 9 με 9 και θα σας βοηθήσουμε να επικαιροποιήσετε, αν χρειάζεται, τα στοιχεία σας, έτσι ώστε να έρθει το ψηφοδέλτιο και να ψηφίσουμε ακόμα μαζικότερα και όσοι δεν έχουν εγγραφεί ή τώρα ενηλικιώθαν, που δεν ήταν ενηλίκες στο 20, να κάνουν νέα εγγραφή. Είναι πάρα πολύ εύκολο, εμείς είμαστε εδώ, διότι και για εθνικούς λόγους και μένοντας στα Δωδεκάνησα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια αγωνία του κόσμου, διότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι κοντά στα ελληνικά θέματα πολύ περισσότερο από τους πολιτικούς μας αντιπάλους και το Γραφείο Βοηθείας εδώ
και το κόμμα είναι πολύ οργανωμένο. Φανταστείτε ότι για πρώτη φορά στέλνουμε συνέδρους στην ιστορία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, στέλνει η Ελλάδα σύνεδρο στο συνέδριο, στο Μίσιγκαν, όπου θα ακουστούν ηχηρά τα ελληνικά, οι ελληνικές θέσεις, θα έχουμε σποτ δικό μας, θα γίνουν σχετικές συναντήσεις με τους ρεπουμπλικανούς βουλευτές που είναι στις ομάδες των εξωτερικών υποθέσεων, και γι' αυτό το λόγο ζητάμε από όλους που έχουν εκλογικό δικαίωμα να το ασκήσουν, έτσι ώστε η δύναμή μας να είναι μεγάλη και να απαιτούμε στη Washington αυτά που δικαιούμεθα. Πότε θα γίνει το συνέδριο? Το συνέδριο είναι τις αμέσως επόμενες μέρες, 14 έως 18 Ιουλίου, στο Μίσιγκαν. Στο Μίσιγκαν, μάλιστα. Και η αντιπροσωπεία μας θα φύγει αμέσως μετά το πάρτι της ανεξαρτησίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε προσυνεδριακά να ενισχύσουμε τις ελληνικές θέσεις. Μάλιστα. Η μέρα της ανεξαρτησίας είναι στις 4 Ιουλίου, από τις 4 Ιουλίου, ναι, έχουμε τώρα. Και μετά θα φύγει η αντιπροσωπεία. Ελπίζουμε να σας δούμε πάντως και στα 12.30, έτσι, οπωσδήποτε. Ενώ ξέρεις προεκλογικές. Θέλουμε. Και ειδικά θέλουμε να συνδυάσουμε και μια βόλτα στην Γάλιγνο, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο εκεί. Προς το παρόν... Καλά, είναι νωρίς βέβαια ακόμα. Όχι, αλλά... δεν είναι νωρίς, γιατί έχετε μπροστά σας, έχετε μπροστά σας όμως μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε μεγάλη, γιατί κάνουμε περιοδίες σε πολλά μέρη της Ελλάδος, αλλά αυτό χρειάζεται και κάποια προεργασία, προετοιμασία, να οργανωθούν οι εκδηλώσεις. Δεν έχουμε παντού αντιπροσώπους. Αν κάποιος ενδιαφέρεται και ακούει αυτό, να μας βοηθήσει στη τεχνική οργάνωση, δεν είναι θέμα κόστος, απλά να έρθουμε, να κατέβουμε, να τα πούμε, να κάνουμε εγγραφές ψηφοφόρων εκείνη τη στιγμή, γιατί έχουμε την τεχνογνωσία, δεν την ξέρουν όλοι πώς, απλό είναι. Αλλά εμείς είμαστε εδώ, διότι εξηγούμε και θυμίζουμε ότι αυτό είναι προς το εθνικό συμφέρον. Αν καταφέρναμε, παράδειγμα, αυτή τη χρονιά να πάμε στις 60.000 ψηφοφόρους, αυτό είναι μια δύναμη για τις ελληνικές διεκδικήσεις όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων. Βέβαια, τώρα πλέον υπάρχει ένα ρεπουμπλικανικό κόμμα, το ΝΥΠΑ, παράρτημα Ελλάδος, μια πάρα πολύ δυνατή φωνή. Θεωρούμαστε μαζί με το Ισραήλ τα δύο μεγαλύτερα παραρτήματα παγκοσμίως και έχουμε και το δικό μας γεωστρατηγικό. Ανέκαθεν τα τελευταία χρόνια ακουγόμασταν στα φόρα της Washington, αλλά όσο περισσότερες ψήφους έχουμε για τον πρόεδρο Τραμπ, καταλαβαίνετε ότι τόσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας και τόσο περισσότερο θα μπορούμε να απαιτούμε. Αλλά αυτό εξαρτάται και από τον κόσμο. Εμείς προσπαθούμε και ελπίζουμε να ξεπεράσουμε το νούμερο των προηγουμένων εκλογών, που όντως ήταν εντυπωσιακό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Μένουμε σε αυτό προς το παρόν, αλλά θα είμαστε εδώ να τα λέμε συχνά και να βλέπουμε μας τις εξελίξεις. Ο Θεός να έχει καλά την Ελλάδα μας, να έχει καλά την Αμερική μας και το βασικότερο να έρθει ειρήνη στον κόσμο, διότι και για να έρθει ειρήνη πρέπει να ξεκινήσει αυτό από το Λευκό Οίκο.